Αυτοί που και εδώ σήμερα με αθλειότητες κουνούν το δάχτυλο στην κούβα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στηρίζουν ή κάνουν πως δεν άκουσαν ή τέλος πάντων θεωρούν σαν κάτι δεδομένο τον πολύχρονο, άδικο, υπεριαλιστικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος του κουβανικού λαού που διαρκεί από το 1961 και έχει μέχρι στιγμής ζημιές πάνω από 140 δισεκατομμύρια δολάρια. Και βεβαίως επεκτείνεται το εμπάργκο και με την απόφαση Τραμπ 243 πρόσθετα μέτρα, τα οποία έρχεται και ο Μπάιντεν και τα διατηρεί, όπως και την απόφαση, την απαράδεκτη, ότι η δίθεν Κούβα στηρίζει την τρομοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις εργαλειοποιούν και στην Κούβα το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ είναι αυτές που υπολείπονται μακράν από τις επιδόσεις της Κούβας. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα, να μιλήσουμε λοιπόν για ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια άλλη χώρα δαπανά 23% του προϋπολογισμού της για την υγεία με 5 δικά της εμβόλια, με βοήθεια γιατρών σε τρίτες χώρες και με βοήθεια γιατρών που έσωσαν ζωές, και είναι απαράδεκτο εδώ να βγαίνει και να μιλάει ότι έγινε, λέει, εμπορία ανθρώπων από τους γιατρούς Κούβας. Ντροπή! Πού είναι τα στοιχεία? Μιλάει ο καθένας αυθαίρετα. Όπως επίσης και για την κάλυψη εμβολίου που έφτασε 99% με θνησιμότητα από μολυσματικές ασθένειες κάτω από το 1%. Για να μετρήσουμε άλλες χώρες ή αντίστοιχα τις χώρες της Καραϊβικής. Ποια άλλη χώρα της Καραϊβικής έχει εξαλείψει τον αλφαβητισμό? Για πείτε μας μια. Ή για παράδειγμα η παρακολούθηση του σχολείου. 99,7 στην Κούβα η παρακολούθηση του σχολείου. Το ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δικιά σας, 10% των παιδιών αντιμετωπίζουν πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Αλήθεια, σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες βασιλεύει η δημοκρατία, η εργοδοτική τρομοκρατία δηλαδή, η απαγορεύση των απεργιών, σε ποια χώρα λοιπόν από αυτές το 97,2% των εργαζομένων και συνταξιούχων είναι συνδικαλισμένοι, όπως είναι στην Κούβα? Ή που εξασφαλίζεται και στο νέο σύνταγμά της και στην πράξη, και στο σύνταγμα και στην πράξη, να μην επιβάλλονται διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκείας και καταγωγής? Να αρθεί λοιπόν εδώ και τώρα το εγκληματικό εμπάργκο, αυτός είναι ο στόχος, και κάθε είδους κυρώσεις σε βάρος του λαού της Κούβας. Και να αφαιθεί ο λαός της Κούβας ελεύθερος, να επιλέγει ο ίδιος και να καθορίζει ο ίδιος το μέλλον του.